Πάμε τώρα δυστυχώς σε αυτό το έγκλημα το οποίο συγκλώνησε το Πανελλήνιο με ένα 52χρονο με το αυτοκίνητό του να σκοτώνει, να δολοφονεί δύο ηλικιωμένους άνδρες. Πραγματικά μιλάμε για ένα περιστατικό το οποίο σοκάρει, θυμίζει θρίλερ. Ένας 52χρονος σε κατάσταση κυριολεκτικά αμόκ παρέσυρε το Σάββατο το βράδυ δύο 77χρονους, οι οποίοι επέβαιναν πάνω σε ένα μοτοποδήλατο στην περιοχή της Μονεμβασίας. Πώς? Πάτησε γκάζι και πάτησε το μηχανάκι, πέρασε πάνω από τον έναν οδηγό με τους τέσσερις τροχούς του, του φωνάζανε οι περίοικοι, του χτυπούσανε τα τζάμια για να σταματήσει. Ο άνθρωπος αυτός συνεχίζει για περίπου 200 μέτρα. Ταυτόχρονα η αστυνομία έχει ειδοποιηθεί και φτάνει στο σημείο και κάνει αναστροφή, Φίλιππε, γυρίζει πίσω και πατάει και τον δεύτερο οδηγό, τον δεύτερο και συνεπιβάτη του μοτοποδηλάτου, τον δεύτερο 77χρονο. Από τα μέχρι στιγμής δεδομένα, ο δράστης με τα θύματα δεν γνωρίζονταν. Ωστόσο, λέγεται ότι υπάρχει ένα βεβαρημένο παρελθόν ψυχιατρικό στην οικογένειά του και γι' αυτό το λόγο ενδεχομένως να συνέβη το περιστατικό αυτό.